Θα στο Παναθηναϊκού για δύο λόγους. Ναι. Ο ένας φυσικά είναι ο αγωνιστικός. Έχουμε το ένα από τα δύο ντέρμπι, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και ο άλλος λόγος είναι επειδή έχει γίνει χαμός με αυτό με το οποίο κουβεντιάζαμε με τον Άρη χθες και μας ανέφερε ο Άρης, ότι μπαίνει λέει στα διοικητικά της Πανάθας ο κύριος Ατζούν. Ο Mr. Survival. Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου, Άρη μου, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροάτες. Εγώ θα ρίξω και το άλλο το πίπερο Ικάρντι, γιατί εντάξει. Ναι, καλά, εντάξει. Με τα λεφτά που παίρνει ο Ικάρντι. Έχει γίνει έτσι ένα ανακάτεμα. Έχει γίνει. Ναι. Υπάρχουν πολλά θέματα αυτή. Δεν ξέρω τι καλό κάνει για την ομάδα η οποία προετοιμάζεται για παιχνίδι, αν και πόσο μπορεί να είναι συγκεντρωμένη σε αυτό το μάτσο. Κοιτάξτε τώρα, νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο ο Τερίμ πήρε τους παίκτες το βράδυ και πήγε και τους έκανε ένα τραπέζι σε ρεστοράν της παραλιακής. Γιατί όπως είναι λογικό το τελευταίο χρονικό διάστημα όλα αυτά τα γεγονότα και κυρίως τα αποτελέσματα έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα που είναι βαρύ στον Παναθηναϊκό, κακά τα ψέματα. Και βλέποντας αυτό το κλίμα ο Τούρκος τους μάζεψε χθες το βράδυ μαζί με κάποιους ανθρώπους από τη διοίκηση, από την ομάδα και τους πήγε σε παραλιακό μαγαζί στα νότια προάστια για να κάνουν ένα γεύμα και να είναι κοντά, ας πούμε, να μιλήσουν, να πούνε κάποια πράγματα. Και να υπάρξει μια συσπήρωση ενώπιον των παιχνιδιών που έρχονται. Ωραία, ο Παναθηναϊκός ήταν. Αυτό το ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τις 28 Απριλίου μέχρι αύριο, πόσο έχουμε 15. Ξέρεις, όταν χάσεις, ρε παιδί μου, θες γρήγορα το επόμενο παιχνίδι για να στανιάρεις, να κερδίσεις. Δεν είναι καλό αυτό. Αυτό δεν είναι καλό. Από τη μία μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, ότι έχεις ένα χρονικό διάστημα μεγάλο για τα. Αυτό λέω. Όποιες πληγές μπορεί να έχει αγωνιστικές. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε κάποιους τραυματισμούς. Όπως τον Μπερνάρ που δεν έπαιξε στα παιχνίδια αυτά, γιατί ο Μπερνάρ είναι έτοιμος για το παιχνίδι στην Τούμπα. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρεις, όλη αυτή η εσωστρέφεια η οποία δημιουργείται από τα κακά αποτελέσματα επιτείνεται. Μεγαλώνει. Ναι, θες ένα μάτι σε τρεις μέρες πάλι, ρε παιδί μου, για να κερδίσεις και να πάρεις μπροστά κανένα βλέπω. Η ζήτηση ξεχυλώνει πάρα πολύ η δυσαρέσκεια και καταλαβαίνεις ότι μπαίνει σε ένα κλίμα που. Μόνο καλό δεν κάνει στο σύνολο. Λοιπόν, είπες Μπερνάρ, επιστρέφει. Κάτι. Ιωαννίδης μένει έξω να τελειώσουμε λίγο με τα αγωνιστικά για να πάμε στα υπόλοιπα. Ναι, ο Ιωαννίδης είναι σίγουρα έξω και θα είναι έξω μάλλον και από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Σοπαρέ. Ναι, ναι. Γιατί είχε ένα θέμα στου κοιλιακού, οπότε ίσως χρειαστεί ο Ιωαννίδης να περιμένει για τον τελικό. Να προφυλαχθεί για τον τελικό. Έχει ο Παναθηναϊκός απέξει. Σε λίγη ώρα να πούμε ότι είναι η σύσκεψη στις 12 για τον τελικό που θα αποφασιστεί οριστικά. Αν θα έχει κόσμο ή όχι, δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες ότι θα έχει κόσμο. Ο Παναθηναϊκός έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτό, οπότε δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Βαδίζουμε όπως όλα δείχνουν να πάμε σε έναν τελικό χωρίς κόσμο στο Πανθεσσαλικό. Και το λέω γιατί ήταν εκφρασμένη η άποψη του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θα έχει αλλάξει, ειδικά τώρα που έχουν γίνει και τα πράγματα. Δεν ξέρω αν πλέον ο Παναθηναϊκός θα συνενέσει σε αυτό τον αριθμό των εισιτηρίων που είχε στην αρχή συζητηθεί. Δεν συνενούσε, διαφωνούσε. Άρα. Φαντάζομαι ότι εκεί σε αυτό το κλίμα θα πάει και αυτή η συσκέψη στις 12. Θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματά της, αλλά επαναλαμβάνω ότι το πιο πιθανό είναι να πάμε σε ένα τελικό χωρίς κόσμο. Άμα γίνει κανένα θαύμα και προλάβουν και βάλουν τις κάμερες και πληρώσει και Αχιλλέας και δώσει και λίγα η ΕΠΟ και πάει λέγοντας. Πέρα από αυτό ήταν και το γεγονός ότι υπήρξε, ξέρεις, αυτή η διαφωνία στον αριθμό των φιλάθλων των εισιτηρίων. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν ότι μπορεί να πάρουν από κάποιες προσκλήσεις οι ομάδες, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται και αυτές. Αλλά θα τα δούμε περισσότερα εκεί κατά τις 2-3 ώρα το μεσημέρι. Θα έχει ξεκαθαρίσει και αυτό το πράγμα. Να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Αστυνομία, ΔΕΑΔ, Πανθεσσαλικό. Το θέμα που βγάλαμε και Κοσμοτέ, ναι. Και είπε ο Γιάννης, έχει να κάνει με τον Άντζον. Όλα αυτά τα πράγματα θα αρχίσουν να τρέχουν μετά το τελικό του κυπέλου. Τα είπαμε και χθες. Και δεν υπήρχε, να το πούμε αυτό, δεν υπήρξε κάποια διάψευση, ούτε διαρροή, ούτε τίποτα. Καμία διάψευση από πουθενά. Όπως δεν υπήρξε καμία διάψευση, παιδιά, και επίσημη και για τον Ικάρντι. Εμείς τα είπαμε χθες το μεσημέρι ότι είναι μια ιστορία. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, ξέρεις γιατί. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Δεν είναι μια απλή περίπτωση, ξέρεις, ο Ικάρντι. Δεν είναι ο τάδε παίκτης που λες εντάξει, δεν ασχολούμαστε. Έχει τέτοια οικονομικά δεδομένα που λες, μα είναι δυνατόν να μπορέσει να τον φέρει η ελληνική ομάδα. Είναι δυνατόν. Είναι απαγορευτικό για η ελληνική ομάδα να σκεφτεί να πάει να πάρει παίκτη με 5 εκατομμύρια. Παίκτης ο οποίος πήγε στην Γαλατά με 25 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τελειώνει το συμβόλαιό του. Έτσι, και παίρνει πάνω από 5 εκατομμύρια, 5-6 εκατομμύρια το χρόνο συμβόλαιο. Τρομερά πράγματα. Το έχουμε πει χθες πάρα πολλές φορές ότι αυτή η περίπτωση του Ικάρντι είναι από αδύνατη έως εξωφρενικά σπάνια να συμβεί. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, για ελληνική ομάδα. Βέβαια. Και πριν υπογραφεί, 3 εκατομμύρια έχει και τι δεν έχει. Ναι, έχουμε πει λοιπόν από χτες ότι αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία η οποία ξεκίνησε από τους Τούρκους, παιδιά. Δεν τη βγάλαμε εμείς. Ούτε ξαφνικά κάποιος ήξερε ή είχε κάποια πληροφόρηση Έλληνας, ο οποίος είπε κάτι. Και μάλιστα, όταν αυτή η πληροφορία
διοχετεύτηκε από τον Τουμέρ με την, τον παλιό παίκτη της Λάρισας. Δεν ασχολήθηκε κανείς ιδιαίτερα σοβαρά στην ιστορία αυτή. Mm. Γιατί δεν είχε πει και ομάδα τότε. Ναι, αυτό ο Τουμέρ Μετίν τότε είχε πει ότι τον είχε πάρει Έλληνας δημοσιογράφος να το ρωτήσει. Ναι, και ουσιαστικά όχι, ο Μετίν στην απάντησή του το είχε επιβεβαιώσει για κάποιο λόγο. Όχι μόνο επιβεβαίωσε. Που δεν το διευκρίνησε κιόλας. Ναι. Ήτανε απόλυτος. Ναι. Είπε ότι θα πάει Ελλάδα. Ναι. Θα παίξει στην Ελλάδα ακριβώς. Ναι. Ο Ικάρδη θα παίζει λέει στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Τότε δεν δόθηκε μεγάλη σημασία. Και λέω ότι δόθηκε μεγάλη σημασία διότι καταλαβαίνετε ότι είναι εξωφρενικό να ακούς ότι ένας παίκτης με αυτό το συμβόλαιο μπορεί να έρθει να παίξει σε μια ομάδα η οποία το πιο μεγάλο της συμβόλαιο αυτή τη στιγμή είναι 2 εκατομμύρια, 2.200 είναι του Μπερνάρ. Δηλαδή, πόσο να το δώσει και πόσο να πέσει και αυτός, ρε φίλε, και πόσο να δώσει και εσύ. Πώς και τι να δώσει, ακριβώς. Δηλαδή, σαν είδηση ακούγεται εξωφρενική, αλλά προσέξτε τώρα όμως. Προσέξτε, γιατί για να λέμε τα πράγματα όπως είναι και για να μην παρεξηγούμαστε, καταλαβαίνει και ο κόσμος τι γίνεται. Εγώ είπα στην Αθλητική Κυριακή ότι με κάποια τηλεφωνήματα που έκανα και κάποιες επαφές τριγύρω, υπάρχει θέμα η Κάρντι. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον, έγινε συζήτηση, έγινε προσέγγιση. Τώρα, αν θα αποκτηθεί, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το ότι ο Παναθηναϊκός έχουν περάσει ήδη 24 ώρες και βάλει, δεν έχει επίσημα διαψεύσει αυτή την ιστορία του η Κάρντι, που σημαίνει ότι προφανώς κάποιος μέσα από τον Παναθηναϊκό ή για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ασχολείται. Έχει κάνει την επαφή, παιδιά. Mm. Τώρα, εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό. Ναι. Συγγνώμη, Γιάννη, με ναι. Το σιωθή σε μεταγραφή είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είπαμε ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει τον Ικάρντι. Επίσης έχει συμβόλαιο Ικάρντι μέχρι το 26, θα το πούμε και αυτό. 26-27. Εκεί όμως υπάρχει το εξής, ναι. Τώρα το οποίο βγαίνει από την Τουρκία και είναι το Ιουρά, η συνέχεια του ρεπορτάζ. Υπάρχουν κάποια προβλήματα οικονομικά στο θέμα τη συνεργασία Ικάρντι-Γαλατά. Το αν μπορεί να γίνει μια τέτοια μεταγραφή, εγώ σας το είπα και χθες, αν έχει πολύ λίγες σε ελάχιστες πιθανότητες να γίνει, μια τέτοια μεταγραφή μπορεί να γίνει, παιδιά, κατόπιν να γίνουν καραμπόλες. Παίχτες να φύγουν, άλλοι να αποκτηθούν, άλλοι να χρειαστεί να αλλάξουν τρόπο συμβολέου, ας πούμε, στη Γαλατά, προβλήματα που μπορεί να έχει η Γαλατά, διαπροσωπικές επαφές ανθρώπων που θα τρέξουν το θέμα και να δεις να γίνει κάποια μεταγραφή τέτοια. Αλλά επαναλαμβάνω ότι όταν είπαμε 28 Δεκεμβρίου ότι ο Μπακασέτας θα παίζει στον Παναθηναϊκό, κάποιοι μας λιδόρισαν και για 15 μέρες μας διέψευδαν. Μπακασέτας φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Σήμερα δεν λέμε ότι η Κάρντι θα παίξει στον Παναθηναϊκό. Σήμερα λέμε ότι έχει γίνει επαφή ή έχει γίνει προσέγγιση ή έχει γίνει σκέψη. Όλα αυτά μπορεί να πάνε περίπατο μετά τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Γιατί το λέω. Βγήκε χθες το βράδυ ένας πολύ γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος και είπε στην τουρκική τηλεόραση, ίσως και ο πιο γνωστός δημοσιογράφος αθλητικός στην Τουρκία, ότι ο Φατίχ Τερίμ, ονόματι Ερτέμ Σενέρ, έδωσε τη δική του εκδοχή για τη συνεργασία του Τερίμ με τον Παναθηναϊκό, η οποία εκδοχή είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με όσα πιστεύει αυτή τη στιγμή η πλειονότητα στην Ελλάδα, και ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι ο Τερίμ θα μείνει την επόμενη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Εγώ σας λέω εδώ και πολλές μέρες τώρα, αυτή προφανώς ότι είναι μια πληροφόρηση του Ερτέμ, η οποία προφανώς προέρχεται από το περιβάλλον του Τερίμ. Έτσι. Ο Τερίμ έχει 1,5 χρόνο συμβόλαιο πρώτα απ' όλα. Ο Τερίμ έχει 1,5 χρόνο συμβόλαιο. Εγώ σας λέω και έχει μαλλιάσει γλώσσα με εδώ και πολλές μέρες. Κρατήστε ένα παραθυράκι ανοιχτό. Μπορεί ο Τερίμ αυτή τη στιγμή για όλους να είναι με το 1,5 πόδι εκτός Παναθηναϊκού, αλλά μετά τον τελικό του κυπέλου θα συζητηθούν πολλά πράγματα. Είναι και το άλλο, Άρη, αυτό ήθελα να σου πω. Αν μπει ο Ατζούν στο διοικητικό κομμάτι του Παναθηναϊκού, που έχει και τη σχέση που έχει με τον Τερίμ, τότε είναι που δεν φεύγει. Και αυτό το ζήτημα Τζούνι Κάρντι, εγώ το συνδέω, χωρίς να ξέρω κάτι από το ρεπορτάζ μου, θυμίζει πώς κάνουν τις εκλογές στην Ισπανία και βγαίνει ο Πέρεθ και σου λέει: αν με ψηφίσετε, δεν θα φέρω τον Εμπαπέ. Ναι. Έτσι, ναι. Και εδώ και ο Ατζούν, αναλαμβάνω και σας φέρνω τον Ικάρντι. Ναι, το αναλαμβάνω, πρόσεξε τώρα. Μπαίνω, το θέμα ναι, μπαίνω. Να πούμε και σε αυτή την ιστορία για να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό. Για να μην νομίζει ότι δεν θα αναλάβει κάποιο management, δηλαδή, λες αυτό. Μπράβο, για να μην νομίζει και ο κόσμος ότι θα εμφανιστεί ο Αντζούν και θα πάει να αγοράσει τον Παναθηναϊκό. Ναι. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Ο Αντζούν είναι ένας περιφερειακός εισαγωγικά συνεργάτης του Γιάννη Αλαφούζου, παύλα του Παναθηναϊκού, εδώ και αρκετό καιρό, από το προηγούμενο καλοκαίρι. Σας είπα και χθες ότι ο Αντζούν μεσολάβησε για τη μεταγραφή του Αράου. Τι σημαίνει μεσολάβησε? Γνώριζε πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις στη Φενέρ και έγινε η μεταγραφή του Αράου. Ο Αντζούν το χειμώνα, σε συνεργασία με τον Γιάννη Αλαφούζο, πρότεινε το Φατίχ Τερίμ. Όπως και είχε συμμετοχή στη διαδικασία του να πιστεί ο Τάσος Μπακασέτας με διάφορα τηλεφωνήματα στην Τουρκία
για να έρθει να παίξει στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση που είναι πολύ πιθανό να γίνει ένα βήμα παρακάτω. Ναι. Δηλαδή να έχει πιο ενεργό ρόλο την επόμενη χρονιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει τις μετοχές από το Γιάννη Αναφούζο. Και αυτό δεν είναι και κάτι που θα γίνει και άμεσα. Έτσι. Είναι και κάτι που θα μας απασχολήσει. Αυτό δεν είναι ακριβώς που μπορεί να ανακοινωθεί. Μπράβο, να ανακοινωθεί με το τέλος της σεζόν. Το κρατάμε. Μπράβο. Το κρατάμε, το συζητάμε ως εκεί. Μπορεί αυτή η συνεργασία να γιγαντωθεί ακόμα περισσότερο αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή, αυτό ακριβώς που είπες, Γιάννη, να μεσολαβήσει για κάποιους παίκτες. Αν θα είναι ο Ικάρντι, μπορεί να είναι κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Και να έχει συμμετοχή στην ενίσχυση τη μεταγραφική του Παναθηναϊκού το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να σημαίνει παράλληλα και συνέχιση της εργασίας με το Φατίχ Τερίμ. Αλλά όλα θα εξελιχθούν από το κύπελο, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει το κύπελο, θα φύγει από μόνος του Τερίμ. Και είναι και το άλλο. Θα εξαρτηθεί και από την βαθμολογική θέση. Παναθηναϊκός εκτός Ευρώπης μπορεί να τροποποιήσει πάρα πολλά πράγματα και να πυροδοτήσει και άλλου είδους εξελίξεις. Ακριβώς. Και η σχέση του Παναθηναϊκού με τον Τερίμ δεν εξαρτάται άμεσα από το αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός την απόφαση να διώξει τον Τερίμ. Έχει σχέση και με το τι θα αποφασίσει ο Τερίμ. Δηλαδή, ο Τερίμ μπορεί ο ίδιος να έχει πάρει την απόφαση. Λέμε αυτό και βάζουμε μια τελεία, ναι. Να πάρει το καπελάκι του και να σηκωθεί να φύγει 26 Μαΐου και να πει ήρθα, είδα και απήλθα. Ναι. 4 μήνες. Όλα παίζουν, προφανώς όλα παίζουν. Αλλά είναι ξεκάθαρο από τη στιγμή που δεν διαψεύδονται κιόλας με κατηγορηματικό τρόπο αυτά τα ζητήματα από την πλευρά ή από το περιβάλλον του Γιάννη Αλαφούζου, ότι καλά κάνουμε και τα συζητάμε. Γιάννη, δεν θα τα δίναμε αλλιώς στον κόσμο. Ναι, το ξέρω. Δεν έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι πουλάμε και μεταξωτές κορδέλες. Και αν δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, δεν θα το λέγαμε ποτέ. Αύριο Τετάρτη θα μιλήσουμε και θα εστιάσουμε πιο πολύ στα αγωνιστικά. Ακριβώς, γιατί να το κλείσουμε, γιατί περιμένει και ο Γιάννης Βοητσίδης. Ναι, ο Παναθηναϊκός, να πω για τον ντέρμπι, θέλει νίκη. Αυτό συζητήθηκε χθες το βράδυ. Και κάθε